του ΕΦΚΑ. Ήρθε νέο χαράτσι για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς. Αναδρομικά για το 16. Είναι να πληρώσουν πάρα πολλά χρήματα. Η κατάσταση πραγματικά έχει ξεφύγει. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Και ο κύριος Πετρόπουλος, ο αρμόδιος υφυπουργός, είπε ότι εξετάζεται από την κυβέρνηση το ενδεχόμενο να τους δοθεί μια παράταση ώστε να διευκολυνθούν και να τα πληρώσουν σε βάθος χρόνου. Σε απόγνωση χιλιάδες φορολογούμενοι περιμένουν ένα ακόμη χαράτσι εν μέσω κρίσης. Πρόκειται για τα έντυπα του ΕΦΚΑ με τις αναδρομικές εισφορές του 2016 που άρχισαν να αποστέλλονται σε γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς και αγρότες. Ραβασάκια από τον ΕΦΚΑ θα λάβουν τις επόμενες ημέρες σε 900.000 αγρότες, γιατροί, μηχανικοί και δικηγόροι με προθεσμία πληρωμής στις 30 Νοεμβρίου. Πρόκειται για αναδρομικές εισφορές του 2016 που ξεκινούν από τα 535 ευρώ και φτάνουν μέχρι τις 2.300 ευρώ. Όσοι δεν πληρώσουν τώρα κινδυνεύουν όχι μόνο να χάσουν το δικαίωμα λήψης ασφαλιστικής ενημερότητας, αλλά ακόμη και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Είναι και μεγαλύτερα. Είναι ανάλογα με το καθένας. Αν είναι παρεφέτες, παραβεί ο πάγο, μπορεί να πάει και μέχρι τις 4.000 για το Ταμείο Νομικών και μπορεί να είναι και μέχρι τις 2.000 για το Ταμείο Υγείας. Δηλαδή είναι μέχρι τις 6 ουσιαστικά. Θεωρώ ότι δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στους δικηγόρους, δεδομένου ότι οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες και δεν υπάρχει δυνατότητα να καταβληθούν αυτά τα χρήματα. Τα ποσά πληρωμής αφορούν σε εισφορές του 2016 για τους ασφαλισμένους του Ταμείου Νομικών. Περίπου 80.000 δικηγόρους, συμβολιογράφους και δικαστικούς επιμελητές. Η φράση είναι μία, μας εξοντώνουν. Στην κυριολεξία, μας οδηγούν σε έξοδο από το επάγγελμα. Σε εισφορές του δευτέρου εξαμήνου του 2016 για τους ασφαλισμένους του Τσιμεδέ και του Τσαΐ, δηλαδή μηχανικούς, γιατρούς και φαρμακοποιούς, περίπου 160.000 ασφαλισμένους. Καλό θα ήταν να μην είναι όλα μαζί, αλλά να είναι σε δόσεις ρυθμισμένα για να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε. Και σε εισφορές δευτέρου εξαμήνου του 2016 για τους ασφαλισμένους του ΤΕΟ ΣΟΓΑ, περίπου 650.000 ασφαλισμένους. Και στις τρεις κατηγορίες υπήρξαν απανωτές παρατάσεις μέσα από το 2017 με τελική προθεσμία καταβολής την 30 Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα πάντως η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη μετάθεση της πληρωμής των αναδρομικών εισφορών του 2016 για τον Ιανουάριο του 2018. Ο υφυπουργός αρμόδιος για θέματα κοινωνικής ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, μιλώντας σε ραδιοσταθμό, δήλωσε πως νέα υπουργική απόφαση θα παρέχει δίμηνη παράταση. Θα πάνε οι παλιές οφειλές από το 18. Αυτό θέλω να κάνω και πιστεύω ότι θα το οργανώσει. Έχω δώσει την κατεύθυνση να μεταφερθεί το Γενάρη του 18. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο λογαριασμός των αναδρομικών εισφορών εκτινάσει τις επιβαρύνσεις σε δύσκολες ομολογουμένες συγκυρίες.